Κύριε Γκάγκα, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς και ως υπουργός και ως γιατρός. Έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς ως γιατρός από όλο το φάσμα. Και θέλω να σας απευθυνθώ σε εσάς για το θέμα της υγείας, αλλά να αρχίσω με κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα τις τελευταίες μέρες για τα 600 ευρώ, τα οποία το δίνατε μόνο στους αστυνομικούς, στους οποίους ξέρουμε γιατί τους το δίνετε, για ποιους λόγους το δίνετε, για πώς προσπαθείτε να δημιουργήσετε ότι το κράτος πρωτίστως είναι ένα αυταρχικό κράτος, δεν πέφτουμε στην παγίδα σας. Δεν πέφτουμε στην παγίδα σας. Και θέλω να σας ρωτήσω εσάς. Ήμουνα στο Ευαγγελισμό. Περιμένετε λίγο. Η αγένεια είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου βουλευτή. Δεν υπάρχει θέμα. Παρακαλώ. Έχουμε πάει θαύμα. Τώρα μην το αλλάσουμε. Ήμουνα στον Ευαγγελισμό για λόγου. Δεν έχετε το λόγο, αγαπητέ μου. Γιατί διακόπτεται. Μετά, ζητήστε το λόγο επί προσωπικού. Για να μην ακουστούν αυτά που λοιπόν, δεν θέλετε. Ζητήστε το λόγο επί προσωπικού μετά και θα σας το δώσω. Κύριε τρόπους, γιατί δεν σας ενδιαφέρει ούτε ο διάλογος, ούτε οι προτάσεις, ούτε η αντιπαράθεση ιδεών. Σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Απευθυνθείτε στην κυρία Γκάγκα. Λοιπόν, θα ξαναρχίσω την ομιλία μου από την αρχή. Ωραία. Απευθύνομαι, κυρία Γκάγκα, σε εσάς ως γιατρός και ως υπουργός και με το όνομα που έχετε. Έχει γίνει τεράστια σπέκουλα για τα 600 ευρώ που τα δώσατε μόνο σε μια ομάδα, στους αστυνομικούς. Εμείς δεν πέφτουμε στην παγίδα σας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν γίνει τροπολογία, είχαμε πει ότι αν κάποιοι χρειάζονται αυτό το επίδομα, ήτανε οι άνθρωποι της υγείας. Το έκανα εγώ ανάρτηση. Μετά από 8 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό για τον πατέρα μου. Και έκανα σε αυτήν την ανάρτηση ότι αν υπάρχει μία ομάδα που χρειάζεται αυτό το επίδομα, είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της υγείας. Και πάμε παραπέρα. Στο επόμενο νομοσχέδιο εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία για τα 600 ευρώ να δοθούν στους ήρωες της υγείας που ήταν δίπλα στον κόσμο όταν υπήρχε το COVID και τώρα ακόμα. Να δοθούν στους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Γι' αυτό εμείς θα πούμε να δοθούν 600 ευρώ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και των επεπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων παντός τύπου, να δοθούν τα 600 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές όλων των βαθμίδων, καθώς και στο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Και σας ρωτάω ανοιχτά, θα το ψηφίσετε? Ως υπουργός, ως γιατρός, το καταλαβαίνετε αυτή την ανάγκη του κόσμου εκεί? Θα το ψηφίσετε? Είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Ένα ναι ή ένα όχι. Εκτός άμα θέλετε να ακολουθήσετε τον Πρωθυπουργό σας και απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καραθανασόπουλε, όλα